Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ λοιπόν, για να δείτε φίλες και φίλοι ότι ενώ έχει συλληφθεί, ενώ κρατείται, ενώ διώκεται για βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις, για σωρία αδικημάτων, για το μισό ποινικό κώδικα, ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να αναρτά διάφορα πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απευθύνεται στη σύζυγό του, απευθύνεται και στο παιδί του και ευχαριστεί μέσα από τα βάθη της καρδιάς του τους συναδέλφους του, οι οποίοι στέκονται αλληλέγγυοι σε αυτή την. Ναι, βέβαια. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι που στέκονται αλληλέγγυοι. Βέβαια, θα τα δεις. Ευχαριστεί από τα βάθη λοιπόν της καρδιάς του συναδέλφους, οι οποίοι λέει στέκονται αλληλέγγυοι σε αυτή την ταλαιπωρία την οποία περνάει. Λες και τον έχουμε στείλει σε κάποιο σπα πεντάστερο προκειμένου να κάνει διακοπές. Πραγματικά στην ελληνική αστυνομία πάτε καλά. Στο Υπουργείο μας βλέπετε. Είναι δυνατόν συλληφθέντες να επικοινωνούν τέτοια πράγματα και να απειλούν και να χειραγωγούν, ενώ έχουν συλληφθεί και επίκειται η απολογία τους. Άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και όσοι επικοινώνησαν μαζί του, έστω και για οποιοδήποτε λόγο, στου διαβόλου τη μάνα. Ρίξτε συγγνώμη το που το λέω, αλλά ρίξτε έτσι το βίντεο. Πρέπει. Αν επικοινώνησαν. Ρίξτε το βίντεο, ρίξτε το βίντεο. Σ' άλλο προκάλεσε η αποκάλυψη του e-reportage αναφορικά με τον 45χρονο αστυνομικό και τις προκλητικές του αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ συνελήφθη και νοσηλευόταν στο 414 στρατιωτικό νοσοκομείο ειδικών νοσημάτων. Ο κατηγορούμενος και συλληφθής για σωρία κακουργημάτων σε βάρος των 5 παιδιών του και της σύζυγου του αστυνομικός, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, συνέχισε να έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο και να προκαλεί, ανεβάζοντας φωτογραφίες από το δωμάτιο που κρατείται, ευχαριστώντας τα κοινωνικά δίκτυα τους φίλους του για τη συμπαράσταση και τους ενημερώνει που βρίσκεται για να μην ανησυχούν. Για όλους τους φίλους και συναδέλφους που ήρθατε να με δείτε αυτές τις μέρες, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από σήμερα βρίσκομαι εδώ, οπότε μη με ψάξετε. Και ναι, η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια τελικά. Η αγάπη σκοτώνει αυτόν που αγαπά. Γράφει πάνω από τη φωτογραφία, ενώ πίσω ακριβώς διακρίνονται τα κάγκελα του δωματίου όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος. Κανείς από τους συναδέλφους του αστυνομικούς, όπως φαίνεται, δεν φρόντισε να κατασχέσει το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου, παρά το γεγονός ότι σε βάρος του είχαν ασκηθεί διώξεις για 11 αδικήματα, τα περισσότερα σε βαθμό κακουργήματος. Το Open τώρα παρουσιάζει νέα συγκλονιστικά ντοκουμέντα με αναρτήσεις του αστυνομικού μέσα από το στρατιωτικό νοσοκομείο, λες και βρίσκεται σε διακοπές. Σε μία από αυτές, ο κατηγορούμενος αστυνομικός, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει αιρέ της προστασίας υψηλών προσώπων κατά την υπηρεσιακή του σταδιοδρομία, έχει υποστάρει φωτογραφία με τον 14χρονο γιο του, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσο και να μας χτυπάνε, όσο και να μας πληγώνουν, μην είναι δυνατός, παιδαρά μου. Μην λυγίζεις. Θα έρθει η μέρα που θα πιούμε το καφεδάκι μας, πατέρας και γιος, και θα χαμογελάμε ελεύθεροι. Σε άλλη του ανάρτηση, ο αστυνομικός αναρτά φωτογραφία του μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου που φιλοξενείται. Το θράσος, μάλιστα, του αστυνομικού είναι τέτοιο που σε άλλες αναρτήσεις του δηλώνει για την τοποθεσία που βρίσκεται, δηλαδή το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο. Αυτός ο λαχανίκανα, πες, φταίει για όλα. Επισημαίνει σε μία από αυτές, ενώ σε άλλη ανάρτηση ευχαριστεί όσους φίλους και συναδέλφους του τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο. Ο αστυνομικός ποστάρει φωτογραφίες από παλιότερες στιγμές με τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, η οποία τον κατήγγειλε στις αρχές. Λες και δεν έχει συμβεί το παραμικρό, ο κατηγορούμενος αστυνομικός γράφει πάνω από τις φωτογραφίες του που αναρτά αναμνήσεις. Το κρεσέντο των προκλητικών αναρτήσεων συνεχίστηκε. Ο αστυνομικός ευχαριστεί με αναρτήσεις τους συναδέλφους του, που όπως λέει τους στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης, ενώ βγάζει το καπέλο στους αστυνομικούς που τον φρουρούν, λέγοντας ότι είναι άψογοι. Είμαι συγκινημένος από τα απίστευτα τόσα πολλά μηνύματα συμπαράστασης που έχω λάβει από τόσους πολλούς συναδέλφους. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ενεπλάκησαν καθ' όλη την κράτησή μου. Ήσασταν όλοι άψογοι. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έρχονται από όλα τα μέρη στην ψυχιατρική για την προστασία μου. Θα προσπαθήσω να βρω ξανά τον παλιό καλό με κεφαλαία που ξέρατε. Την αγάπη μου. Να σημειωθεί ότι ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος, είχε αρνηθεί ότι ο πελάτης του είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο μετά τη σύλληψή του. Οι αποκαλύψεις όμως της εκπομπής μας δείχνουν το αντίθετο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο άνθρωπος αυτός και μετά τη σύλληψή του συνέχιζε να εξτομίζει απειλές και να απειλεί την σύζυγό του ή, εν πάση περιπτώσει, να προσπαθεί να χειριστεί πράγματα και καταστάσεις. Κάτι τέτοιο το αποδέχεται ή το αρνείται ο εντολέας σας? Ήταν κάτι που μου μεταφέρθηκε
από μέσα ενημέρωσης, αλλά ωστόσο μιλώντας από τον ίδιο φάνηκε να μην έχει ιδέα. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια επικοινωνίας, άλλωστε δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Το κινητό του τηλέφωνου βρίσκεται ήδη στα εργαστήρια της αστυνομίας για περαιτέρω έρευνα και ανάλυση των δεδομένων και των αρχείων που περιλαμβάνει. Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Open Τώρα και του e-reportage εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που λειτουργήσε η Ελλάς. Γιατί δεν κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού από την πρώτη στιγμή, αλλά του επετράπη να το χρησιμοποιεί αν και είχε συλληφθεί? Ποιοι ήταν οι συνάδελφοι του αστυνομικού που, όπως ισχυρίζεται, τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο ενώ ήταν κατηγορούμενος?